Γιατί κάθεσαι τελείως cringe? Καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο ξεκαθάρισμα. Trilogy το λέμε. Θέλω να πεθάνω. Δεν θέλω καθόλου να κάνω άλλο ξεκαθάρισμα. Δεν αντέχω. Τα μισώ όλα. Θέλω όλα να τα πετάξω αυτή τη στιγμή. Με έχει πιάσει τρέλα. Δεν θέλω να δω ρούχο, παπούτσι, εξεσουάρ μπροστά μου. Μόνο να το φοράω. Όπως αυτό σήμερα. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας ξεκαθάρισμα με τσάντες και εξεσουάρ. Γενικά δεν είμαι και πολύ τις τσάντες, οπότε θα μου είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσω πολλές, γιατί έχω μαζέψει πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια. Είναι το μοναδικό που δεν έχω κάνει ξεκαθάρισμα ποτέ. Αυτά θα πάνε στο μπαζάρ. Βέβαια το μπαζάρ τώρα έχει γίνει ήδη. Θα το δείτε σύντομα σε τι νητάνι επεισόδιο να το απολαύσετε όσοι δεν μπορούσατε να έρθετε. Και πάμε! Το μάζεψα το δωμάτιο. Το ξέρω, δεν φαίνεται συμμαζημένο, αλλά έχουμε και δουλειές και δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτές τις έφερα απλά τώρα από το σαλόνι. Είναι αυτές που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Και εδώ έχω κρατήσει αυτές που δεν χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, αλλά τις χρησιμοποιώ αρκετά. Αυτό μην το βλέπεις. Αυτό είναι το... θα το δείτε σύντομα σε haul. Και μετά... το βασικό ξεκαθάρισμα θα γίνει εδώ. Εδώ πίσω. Αυτά τα τρία καλάθια είναι όλο τσάντες. Sorry παιδιά, ένα χάος, το ξέρω. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι θα παίρνουμε ένα-ένα το καλάθι και θα τα βάλουμε εδώ. Πάμε να κάνουμε τις τσάντες και μετά αξεσουάρ. Είναι σαν να έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα από μόνη μου, η αλήθεια είναι, γιατί ό,τι είναι πίσω στα καλάθια δεν τα βλέπω ποτέ, άρα και δεν τα πιάνω και ποτέ και πολύ σπάνια αλλάζω τσάντα για το outfit μου. Κοιτάω συνήθως το hardware, δηλαδή τα μεταλλικά στοιχεία, δεν μου αρέσει να μπλέκω χρυσό μασημένιο και μετά ό,τι ταιριάζει με μαύρο θα βάλω αυτή ανάλογα το concept. Αν θέλω να βάλω χρυσά θα βάλω μία από αυτές τις δύο. Και μετά για χρωματιστά ρούχα τύπου σε αυτό το outfit μπορεί να μην έβαζα μαύρο, μπορεί να έβαζα κάτι τέτοιο ας πούμε ή το ροζ που λέω. Οπότε δεν είναι ότι αλλάζω με κάθε outfit τσάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά που δεν θα δώσω τίποτα, που είναι σίγουρο. Έχουμε μία House of Holland που την πήρα από ASOS, η οποία τη φοράω πάρα πολύ όταν είμαι πιο casual ντυμένη. Την είχε γενικά τη House of Holland στο ASOS, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει. Είναι μόνιμα σε έκπτωση και τύπου τρελή έκπτωση, άρα κάτι ύπουλο παίζει, δεν ξέρω. Ή απλά πάει για φούντα το brand. Με έχει βολέψει πολύ, πολύ ωραία, καθημερινή τσαντούλα. Κρατάω, το βάζω εκεί. Μετά μία MCM τσαντούλα σαν SSR, στην αρχή μου τη στείλανε αυτή. Λέω τώρα αυτό είναι SSR, είναι τσάντα, είναι SSR, είναι τσάντα. Εγώ τη χρησιμοποιώ ως τσάντα και μου αρέσει, με έχει βολέψει. Πάντα μου κάνουν και κομπλιμέντα όταν φοράω αυτή την τσάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα από πέρυσι. Μια τσατούλα που αγόρασα εγώ είναι αυτή η Rose Marc Jacobs. Ειδικά καλοκαίρι τη φοράω πάρα πολύ, όχι τόσο το χειμώνα, αλλά και πάλι είναι πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πολύ και σε ασπρόμαυρη, λέω πόσες μαύρες τσάντες να πάρω ή ασπρόμαυρες. Πολύ cute. Μ' αρέσει πολύ αυτό εδώ, το vintage βαλιτσάκι ας πούμε. Αυτή δεν τη δείχνω. Σύντομα. Μετά αυτή είναι η τσαντούλα από συνεργασία με την Ideal of Sweden. Αυτό το παίρνεις ξεχωριστά, είναι θήκη για AirPods, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ ωραία θήκη για ταμπών. Οπότε είναι super βολικό, δεν ανοίγεις την τσάντα και σου πέφτουν όλα κάτω ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι iPad. Oh my god, δεν είναι πάντα όμως. Αυτή είναι τέλεια τσάντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μικρό εννοείται τσαντάκι, αλλά συνειδητοποίησα ότι καλύτερα να έχεις μικρές τσάντες, γιατί αν έχεις μεγάλη τσάντα βάζεις και περισσότερα πράγματα μέσα. Και μετά το κουβαλάς και σου φεύγει όμως. Και γι' αυτό σταμάτησε να φοράω μεγάλες τσάντες. Θα έρθει και η ώρα τους. Αυτή μου τη στείλανε, είναι μια Marc Jacobs τσάντα, είναι πολύ ωραία. Δεν είναι εύκολος χρωματικός συνδυασμός βέβαια, δηλαδή αυτό με ζορίζει αρκετά, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι Marc Jacobs. Ήθελα
έψαχνα απεγνωσμένη αυτήν σε ολόλευκο με το πλαστικό μου στο φερμουάρ το χοντρό και ήταν τέλεια, αλλά δεν τη βρήκα. Τη βρίσκω μόνο σε μαύρη. Οπότε αυτή θα την κρατήσω, απλά δυσκολεύομαι λίγο να κάνω χρωματικούς συνδυασμούς με αυτήν. Έχει και το χρυσό, που δεν φοράω πάρα πολύ χρυσό, οπότε είναι φουλ περιοριστική τσάντα. Μία αγαπημένη πίνκο τσαντούλα που τη φοράω κυρίως βράδυ, όχι τόσο καθημερινές, γιατί πάλι λόγω του χρυσού, δεν φοράω πάρα πολύ χρυσό όπως σας είπα. Αυτή είναι η πιο μικρή πίνκο που έχω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το brand, είναι πολύ cute. Μ' αρέσει γιατί η αλυσίδα είναι έτσι ωραία χοντρή ρε παιδί μου και έχει και αυτό. Αυτό είναι σωτήριο. Αυτό εδώ το δερμάτινο, δερματίνι δεν ξέρω τι είναι. Δεν σου φεύγει όμως, γιατί... Έχω αυτή εδώ, η οποία την έχω τώρα αρκετά χρόνια, την έχω λιώσει, το ξέρετε. Και για αυτήν έχω πάντα κομπλιμέντα, αλλά αυτή είναι όλη με την αλυσίδα. Και άμα φορείς πάρα πολλές φορές αυτή την τσάντα και είσαι και σε κανένα ταξίδι που κουβλάς γενικά πράγματα, αυτό αρχίζει και πονάει. Και τις δύο φυσικά θα τις κρατήσω γιατί τις υπερλατρεύω. Μετά έχουμε πάλι από συνεργασία Ideal of Sweden, πάρα πολύ ωραία τσαντούλα cute με την αλυσιδίτσα της που είναι διακοσμητική. Θα την κρατήσω γιατί μου αρέσει με το χρυσό και μπορεί να μην θέλω να βάλω την πίνκο, να βάλω αυτό. Άλλη μια House of Holland, πορτοκαλί, πάλι την είχα πάρει σε έκπτωση από το ASOS. Πάρα πολύ βολική, την παίρνω πάρα πολλές φορές μαζί μου όταν βγάζω τα σκυλιά γιατί βάζω μέσα τα ζεμπονάκια. Το μπολάκι τους με το νερό, τα σακουλάκια να μαζεύω τα κακάκια. Οπότε μου βολεύει πολύ πολύ γιατί είναι πολύ ελαφριά, δεν με ενοχλεί στο νόμο και τα λοιπά. Γαμάτι, τσαντούλα. Θα την κρατήσω κι αυτό. Αυτός είναι ένας φάκελος κάραβαν που είχε έρθει μαζί με ένα πουλόβερ που είχα παραγγείλει. Αυτό που είδατε στο προηγούμενο ξεκαθάρισμα. Τίποτα δεν είναι, απλά ξέρεις είναι αυτά που τα φτιάχνουν από όταν περισσεύει το ύφασμα ρε παιδί μου για να μην πάει χαμένο. Το κρατάω όμως γιατί μ' αρέσουν οι φάκελοι. Καμιά φορά θέλω απλά μια τσέπη. Γιατί δεν έχω τσέπη στα ρούχα μου, γιατί είναι γενική τα ρούχα. Και θέλω απλά μια τσέπη. Οπότε κάτι τέτοιο βολεύει για να πετάξει απλά τα πράγματα μέσα. Και πάμε τώρα σε αυτά. Έχω πάρα πολύ καιρό να δω τι έχει εδώ μέσα. Γιατί τα έχω παραμελήσει εκεί στην ντουλάπα. Δεν ανοίγω ποτέ εκείνο το σημείο. Τέλος πάντων να δω τι έχω. Και πάμε σε αυτή. Αφόρητη τσάντα. Γκλιτεράτη. Ήταν η φάση που άρχισα να πειραματίζομαι πιο πολύ με το στυλ μου, να βάλω λίγο χρώμα στη ζωή μου και τα λοιπά. Λέω εντάξει, okay, μπορεί να είναι αυτό το next thing που θα απογειώσει το στυλ μου. Δεν το απογειώσε ποτέ, παιδιά, δεν τη φόρεσα ποτέ. Άντε μία φορά, δεν θυμάμαι. Είναι από την εταιρεία Skinny Deep, έχει και ένα πορτοφολάκι μαζί. Cute. Να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει τίποτα μέσα γιατί αυτή θα πάει μπαζάρι. Okay. Τι βάζω κάτω. Μ' άρεσε πολύ αυτή η τσάντα, είναι Pepe Jeans. Είναι πολύ ωραία για καθημερινή, τώρα έχει αλλάξει λίγο σχήμα γιατί ήταν εκεί μέσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν... Μήπως να τη βάλω να φαίνεται, μήπως να της δώσω άλλη μια ευκαιρία. Θα της δώσω μια ευκαιρία και ίσως στο επόμενο μπαζάρ να δοθεί. Μετά, μια super cute τσαντούλα ατρατίβο που έχει και λουράκι κόκκινο το οποίο δεν το είχα βγάλει ποτέ. Απλά δεν έκατσε, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, δεν τη φόρεσα. Δεν φοράω και πολλά κόκκινα άσχετα που μου αρέσουν. Δεν. Οπότε αυτή θα πάει μπαζάρ. Κάτσε να βάλω κατευθείαν και το λουράκι της μέσα. Αφόρατη, κρίμα είναι. Πάμε σε μια πολύ παλιά τσάντα που την έχω και σε μαύρη, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Όχι. Δεν ξέρω που πήγε η μαύρη, μάλλον την έχω δώσει ήδη. Λοιπόν, την είχα και σε μαύρη, γλυκούλα, αλλά... No. No. It's a no from me. Μετά αυτό είναι... Δεν το είχα ανοίξει ποτέ. Από τότε που μου το δώσαν αυτό στο Σικάγο που είχα πάει, με όλα τα πράγματα μέσα, δεν το είχα ανοίξει ποτέ. Οπότε αυτό θα πάει στο καλάθι με τα δώρα στο στούντιο. Μετά έχουμε αυτή την τσάντα, σουέτ. Βέβαια γράφει Δανάη, τώρα κατά πόσο μπορώ να την... Πουλήσω στο μπαζάρ αυτή, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το πάρει μια Δανάη τουλάχιστον. Είναι πολύ καλή, αλλά δεν την έχω φορέσει. Δεν είναι το στυλ μου καθόλου. Νομίζω αυτός ο φάκελος φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Από τα accessories, τώρα πλέον έχουν κλείσει τα accessories στην Ελλάδα. Αυτό ούτε για μπαζάρ δεν πάει, έτσι όπως είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτή πάει στα σκουπίδια ή ανακυκλώνεται τώρα αυτό. Δεν ξέρω κιόλας. Μετά έχω αυτά τα δύο τσαντάκια που είναι σε ίδιο σχέδιο αλλά διαφορετικό χρώμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό το γκλίτεράκι είναι πάρα πολύ χοντρό και με γρατζουνάει.
Και νομίζω ότι έχω sensory issues, γιατί δεν το αντέχω. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω κάτι που να με ενοχλεί στην αφή, ας πούμε. Οπότε αυτά τα δύο θα πάνε στο μπαζάρ κατευθείαν έτσι όπως είναι. Περνάμε σε αυτό το τσαντάκι. Νομίζω ή το ίδιο ή παρόμοιο έχει και η Φωτεινή. Ήθελα ένα βραδινό τσαντάκι, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω βραδινό τσαντάκι. Σε οικονομική τιμή, έτσι, γιατί άμα ανεβαίνουμε budget, οκ, χαίρομαι πολύ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβάμαι μήπως το χρειαστώ έτσι μια μέρα, αλλά μου πεις δεν γίνονται και τίποτα πλέον events και τέτοια βραδινά. Και είχε αλλάξει. Όχι, θα το δώσω. Θα το δώσω, κρίμα είναι. Λοιπόν, αυτό το τσαντάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Ζάρα είναι. Μ' αρέσει πολύ το φιδέ, το μπλε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το φορέσω. Επίσης δεν είχε λουράκι, δεν το φορούσα με λουράκι, έτσι το φορούσα. Το έχω φορέσει κάνα δύο φορές, μη φανταστείτε. Μπορεί να υπάρχει κάπου ένα λουράκι, το οποίο δεν θυμάμαι, που βρίσκεται. Δεν ξέρω τι να το κάνω. Να του δώσω ευκαιρία. Τι ψηφίζει το κοινό? Όχι. Όχι, το κοινό ψηφίζει όχι λοιπόν. Αντίο. Μετά έχουμε αυτό το τσαντί. Πολύ ωραίο γλυκούλι, δεν το φόρεσα όμως ποτέ γιατί δεν είναι του γούστου μου. Τσεκάρω εγώ μήπως έχω λεφτά αφήσει πράγματα, κοσμήματα κτλ. Ήθελα πολύ να τη βάλω, αλλά δεν την έβαλα. Και τώρα δεν θα την έβαζα, έχω τόσες τσάντες, νομίζω είναι υπεραρκετές για μένα. Οπότε πάει και αυτή. Μετά έχουμε αυτό, το οποίο νομίζω έχω κάτι με το φιδέ. Έχω αρκετά φιδέ πλέον. Ένα κόκκινο τσιντάκι. Αν θυμάμαι καλά, μου το είχε πάρει η μαμάκα μου δώρα για τα Χριστούγεννα. Δεν θυμάμαι. Αυτό το τσαντί δεν θα το βάλω. Είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν θα το βάλω. Μετά, α, εννοείται. Εννοείται, δεν θα έχουμε μία belt bag. Ήτανε μια εποχή που ήταν τις μόδες τα belt bag και όλες φορούσανε αυτά. Και ήθελα κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά μου φαινόταν και λίγο περίεργα γιατί προεξήχανε και ήταν λίγο. Ναι, μεν κάποια ήταν ωραία, κάποια δεν ήταν ωραία, δεν ξέρω. Οπότε εγώ το δοκίμασα με αυτό. Ξεκίνησα με αυτό και λέω: άμα μου αρέσει, θα πάρω κι άλλα. Να το έχω βάλει μία φορά. Σε συναυλία φάση, ώστε να είναι τουλάχιστον βολικά. Να έχει και κάτι πεντάλεπτα, δίλεπτα. Τυχερός όποιος τα πάρει. Όχι, θα το κρατήσω. Τι εννοείς? Φασούλη, το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Μπαζάρ. Α! Λες ήταν αυτή η αλυσίδα από την Ζάρα. Πολύ πιθανόν. Ας τη βάλουμε. Μετά έχουμε αυτή την πολύ ωραία καφέ τσάντα από Γκραφέ. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη φοράω συχνά, αλλά δεν έχω και καφέ τσάντα. Οπότε θα την κρατήσω για αυτές τις φορές που θα χρειαστώ. Είναι και ωραία. Δεν είναι ακριβώς το στυλ μου που θα φορούσα τώρα, αλλά δεν με χαλάει και καθόλου. Δηλαδή, λέω, δεν θα τη βαρελώ ποτέ. Απλά πρέπει να κάνω μια καλύτερη οργάνωση και να βλέπω τις τσάντες μου. Γιατί εκεί πέρα πίσω που τις είχα χώσει, δεν τις βλέπεις, οπότε δεν τις φοράς. Ω, Δημητράκη! Μου είχε πάρει ο Δημήτρης Paul's Boutique τσάντα. Δεν ξέρω αν περάσατε κι εσείς στη φάση Paul's Boutique. Δηλαδή, όλοι και εκεί φορούσαν με τέτοιες τσάντες. Εγώ την έχω πάρει αυτή. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Κοίτα τι έχει μέσα. Οι πρώτες μου μας κάρτες που τις είχαμε κάνει λάθος. Περιμένετε, κρύβει και το τηλέφωνο μου. Δεν είχαμε υπολογίσει σωστά το μέγεθος της κάρτας και βγάλαμε μινιατούρες κάρτες. Την είχα φορέσει αρκετά αυτή την τσαντούλα. Εντάξει, τώρα δεν τη φορούσα ποτέ. Δηλαδή το σάτσελ δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Αλλά περάσαμε ωραίες εποχές. Και αυτό είναι μια τσάντα που μας την είχαν στείλει. Εντάξει, νομίζω για το PR, δεν νομίζω ότι κάποιος βγήκε έξω με αυτή την τσάντα. Βέβαια, αν έχεις πολύ ιδιαίτερο στυλ, σαν την Grimes π.χ. μπορεί και να έβαζες κάτι τέτοιο. Το έχει και διακόπτει, γιατί ανάβει αυτό εδώ το φως γύρω-γύρω. Αλλά νομίζω δεν έχει μπαταρία. Βάλαμε μπαταρίες έτσι για το εντυπωσιακό του θεάματος. Εντυπωσιαστήκατε! Και τέλος έμεινε αυτή η άσπρη τσάντα. Θέλω ακόμα και τώρα μια άσπρη τσάντα, η αλήθεια είναι. Δεν έχω βρει όμως μια ωραία. Δεν νομίζω ότι έχεις φορέσει περισσότερο από όλες, ever. Μπορεί. Όχι, η πίνκο, την έχω λιώσει. Αλλά την έχω φορέσει αρκετά και είναι σε καλή κατάσταση ακόμα. Ωστόσο, δεν βολεύει καθόλου αυτό το πράγμα, γενικά. Με αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα την κρατήσω. Δεν φοράω backpacks. Δεν με βολεύει. Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία, πάω να φέρω τα κοσμήματα και μετά τα βάζουμε όλα στη θέση τους. Αυτά είναι τα κοσμήματα μου. Λοιπόν, όλα τα κοσμήματά μου είναι φομπιζού. Δεν έχω επενδύσει καθόλου σε κοσμήματα. Θα ήθελα να αρχίσω να επενδύω για να μην χαλάνε κιόλας, γιατί τα φοράς
μερικούς μήνες και λίγο άρωμα να πέσει, ας πούμε, μαυρίζει. Αλλά μετά λέω, ωραία, θα πάρω τώρα κάτι καλό. Βλέπω την τιμή και λέω, καλύτερα ένα μπλουζάκι. Βάζω την αξία, ξέρεις, την μαλακία, γιατί μαζεύω σκουπίδια έτσι. Ωστόσο, έχω και κάνει και κάποιες ωραίες αγορές που θα μου μείνουν και δεν είναι τόσο... Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή τη συρταριέρα από τα IKEA που με έχει βολέψει full 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 και την είδατε μέσα στην ντουλάπα. Πάνω έχω σκουλαρίκια. Αυτά είναι τα μόνα κοσμήματα που έχω εδώ μέσα. Γιατί μετά εδώ έχω τσιμπιδάκια. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Γενικά τα χρησιμοποιώ όλα. Στέκες. Στέκες τσέκ. Και σκράντσις. Σκράντσι τσέκ έλεγε. Ναι, και σκράντσις. Στέκες στέκες έχουμε. Οπότε θα ασχοληθούμε με σκουλαρίκια. Και τα κολλιέ που είναι κρεμασμένα. Αυτά απλά τα έχω κρεμασμένα σε γατζάκια. Οπότε θα σας πάρουμε ένα-ένα. Εδώ θα σας κάνω την παρουσίαση. Λες και είμαι σε πρωινή εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε με τα χρωματιστά μου. Τα έχω ψηλεοργανώσει, ρε παιδί μου. Έχω τα χρωματιστά μαζί, τα σημαίνια μαζί, τα χρυσά μαζί. Α, η μόνη επένδυση που έχω κάνει σε κόσμημα. Θα το δείξω όλα τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι όλα τα χρωματιστά μου. Εκτός από αυτό που δεν είναι χρωματιστό, αλλά δεν ήθελα να το βάλω με τα σημαίνια για να μην χαλάσει, επειδή είναι όλα τα άλλα φόμπιζου. Αυτό είναι το μοναδικό ακριβό κόσμο που έχω. Είναι Vivienne Westwood. Ήταν πάρα πολύ της μόδας και έπεσα θύμα της μόδας και παρουσιάστηκα από τη Φωτεινή γιατί το πήρε αυτή πρώτη. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα με την τριπλή σειρά ή τετραπλή σειρά πέρλα που είναι έτσι τσόκερ είναι. Δεν φορούσε και ο Χάρι Στάιλς κάπου. Αλλά εντάξει, μετά ανέβαινε πολύ το budget. Οπότε λέω εντάξει, αυτό καλό, ταπεινό. Μια χαρά, το κρατάω, δεν το δίνει αυτό. Πάτε καλά. Μετά πήρα αυτό από ASOS. Μ' άρεσε γιατί έχει και τις ασημένιες λεπτομέρειες εδώ πέρα. Οπότε κάπως κάνει blending. Άμα θέλω να κάνω layering με πολλά κολλιέ. Full cute, νομίζω. Και αυτό το κρατάω. Μετά αυτό είναι το πρώτο χρωματιστό που πήρα. Το πήρα από το Depop. Γενικά ψώνισα πολλά από Depop. Πολλά. 3-4 ψώνισα. Δεν είχα καθόλου καλή εμπειρία. Δεν σου λέω ότι φταίγανε απαραίτητα όλοι οι πολιτές. Αλλά αργούσαν υπερβολικά πολύ και με ξενέρωσε λίγο, οπότε δεν ξαναμπήκα στο application. Γιατί πήρα από 3-4 διαφορετικούς πολιτές και με όλα είχα πρόβλημα. Cute και αυτό θα το κρατήσω γιατί έχει τα smiley face και νομίζω είναι πολύ fun. Μετά έχουμε αυτό εδώ που μου το έκανε δώρο η κοπέλα που επειδή την έκανα shout out, δεν είχαμε κάποια συνεργασία, απλά την έκανα shout out, ήθελα να μου κάνει ένα δώρο. Και μου έφτιαξε αυτό. Cute, πολύ καλοκαιρινό. Δεν θα το φορούσα τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά μου αρέσει και αυτό, θα το κρατήσω. Μετά έχω στην ίδια λογική αυτό. Αλλά δεν έχει τόσο έντονα χρώματα. Οπότε για ένα πιο ήσυχο αντίστοιχο look μου αρέσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, π.χ. με αυτό το outfit θα τέριαζε αν δεν είχα βάλει αυτά. Κρατάω, εννοείται. Μετά έχουμε αυτό το τύπου Pride, το οποίο είναι ωραίο. Απλά ξέρεις τι είναι. Νιώθω ότι είναι για λαιμουδάκια τόσα. Νιώθω ότι όταν το φοράω πνίγομαι λίγο. Εντάξει, και πάλι για ένα look. Άμα πάω σε ένα Pride, ρε παιδί μου, θα το βάλω. Θα το κρατήσω και αυτό τύπο. Μετά έχω αυτό. Το πήρα για να συμπληρώσω την παραγγελία μου στο ASOS, το οποίο είναι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Απλά δεν υπήρχε λόγος να το στείλω πίσω τόσο φτηνό που ήταν, οπότε αυτό θα πάει για δώσιμο. Αυτή είναι μια πρόσφατη προσθήκη, απλά δεν έχω καταλάβει τι είναι γιατί μου το στείλανε δώρο, μου στείλανε ένα πακέτο η Project Soma με το All Over. Αυτό έχει δύο γατζάκια στην άκρη, οπότε είναι για παντελόνι φάση. Αλλά δεν έχω δει κάτι τόσο... Dainty για παντελόνι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να φορεθεί και σκολιέ. Why not? Είναι πολύ cute. Οπότε προφανώς αυτό δεν το δώσω. Τώρα ήρθε στο σπίτι, οπότε θέλω να το ευχαριστηθώ. Ας πάμε τώρα στις σκουλαρίκια. Ας το κάνουμε ένα αλλάξ, έτσι. Σε αυτό έχω όλα μου τα basic. Βάζω τους κρίκους ουσιαστικά ή αυτά που φοράω κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτά που έχουν αλλάξει χρώμα. Φεύγουν κατευθείαν, πάνε σκουπίδια, όπως είναι αυτά εδώ τα κρυκάκια που εντάξει, δεν, ούτε να τα δώσω δεν θέλω. Αυτά είναι τα σέπτου μου που δεν θα τα δώσω γιατί μ' αρέσουν. Έχω ένα χρυσό, έχω με κάτι μπιλίτσες και λίγο πιο ιδιαίτερα. Δεν τα φοράω συχνά, αλλά μία στο τόσο τα αλλάζω. Μετά τα πιο πρόσφατα είναι αυτά εδώ. Άντε να τα δείξουμε. Είναι ματάκι με σπινθήρες, δεν ξέρω πώς θα το πω. Και... εδώ την παραμανίτσα, την ψεύτικη. Και αυτά είναι All Over, από την εταιρεία All Over. Είναι πολύ, πολύ γλυκούλικα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα φόρεσα και στο βίντεο, το vlog της Πολωνίας. Οπότε θα τα κρατήσουμε. Ένα κρυκάκι ιδιαίτερο, πάρα πολύ ωραίο.
πολύ χρήσιμο, το αγαπώ, είναι από την εταιρεία Weekday. Αλλή μόνο αυτή η Weekday. Μετά Asos, κρυκάκια, εντάξει, τα έχετε δει 3.000 φορές στο κανάλι μου, τα φοράω πολύ. Αυτό το μέγεθος πεθαίνω, το λατρεύω, είναι τέλειο, τέλειο αυτό το χρυσό, το μέγεθος και όλα από τα ίσως εννοείται. Αν τα βρω και σε σημαίνιο, θα τα πάρω και σε σημαίνιο. Εντάξει, έχω χάσει και κάτι σκουλαρίκια. Και στενοχωρούμαι πάρα πολύ. Μετά έχω πάλι Weekday κρυκά και λίγο πιο μεγάλα. Μ' αρέσει με ένα sport look να το κάνω λίγο πιο girly, χωρίς να πάει πολύ girly. Οπότε βάζω αυτά. Μ' αρέσουν οι καρδούλες, έχουν αρχίσει και χαλάνε σιγά σιγά βλέπω, αλλά οκ, okay, ακόμα φοριούνται. Το οποίο και αυτά είναι cute και είναι και ελαφριά, οπότε μ' αρέσει να το κρατήσω. Μετά αυτά είναι cute, αλλά είναι λίγο κακής ποιότητας από την άποψη ότι τουλάχιστον όλα κακής ποιότητας είναι, αλλά τα άλλα είναι λίγο πιο στιβαρά. Αυτά είναι πάρα πολύ flimsy και λυγίζουν σαν χαρτόνι, ας πούμε. Ωστόσο, μία στο τόσο θα το βάλω, θα το κρατήσω. Αυτά δεν θυμάμαι καν πότε τα αγόρασα. Α, βλέπω ότι έχουν χαλάσει. Okay. Εφόσον έχουν χαλάσει, αντίο, σκουπίδια. Αυτά δεν μ' άρεσαν. Ωραία, αλλά όχι. Αντίο, στο μπαζάρ. Αυτά μου τα έχει δώσει δώρο η Φωτεινή. Μου τα έχει δανείσει και της είπα πως ωραία είναι και μου τα έδωσε. Οπότε προφανώς και δεν θα δοθούν αυτά τα σκουλαρίκια. Θα μείνουν εδώ στη συλλογή μου. Μετά έχω αυτά που είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ethnic, χωρίς να είναι πολύ ethnic. Ωραία, δεν τρελαίνομαι, αλλά την άλλη δεν θέλω να τα δώσω, δεν πιάνουν και χώρο. Και μετά έχω ακόμα πιο μεγάλο κρίκο, δεν τα φοράω πολύ συχνά γιατί είναι αρκετά βαριά για το αυτί μου, αλλά βλέπω ότι έχει χαλάσει κιόλας, οπότε και αυτά σκουπίδια. Περνάμε στα χρυσά μου τα κολλιέ. Μόνο αυτό είναι καλές εταιρείες, είναι Σβαρόφσκι και μας το είχαν κάνει δώρο, οπότε αυτό θα το κρατήσω σίγουρα. Ωστόσο, αυτό ενώ το αγαπώ πάρα πολύ, είναι πολλές αλυσίδες μαζί, έχει αλλάξει πλέον χρώμα, έχει φύγει το χρυσό και αυτό έχει αλλάξει χρώμα, οπότε αυτά τα δύο πάνε δυστυχώς στον κάδο ανακύκλωσης. Και θα κρατήσω τις δύο αλυσιδίτσες και αυτό επειδή είναι ενθύμιο. Περνάμε σε χρωματιστά σκουλαρικάκια. Αυτά θα τα κρατήσω όλα γιατί είναι όλα από ελληνικά brand. Αυτά τα τρία είναι από ένα ελληνικό brand και αυτό είναι από ένα άλλο. Μ' αρέσουν πολύ, σίγουρα δεν τα φοράω συχνά ρε παιδί μου, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, όλα τα αγόρασα μόνη μου. Πρέπει να αρχίσει να τα φοράω, απλά δεν τα έβλεπα. Πρέπει να αρχίσει να τα φοράω, ήταν πολύ ωραία. Τα σημαίνια μου τα κολλιέ, δυστυχώς έχει αλλάξει χρώμα αλλά τα έχω... το έχω λιώσει. Πρέπει να το δώσω για να πάρω άλλο. Είναι αλυσίδα με την bar. Είναι γαμάτα, το φοράω πολύ, αλλά έχει αλλάξει το χρώμα, πρέπει να πάρω κάτι καλύτερο. Μετά έχουμε τρία all over πάλι της εταιρείας, πάρα πολύ καινούριο, οπότε δεν θα τα δώσω. Αυτό ακόμα φοριέται λίγο, αλλά βλέπω ότι και αυτό χαλάει ποιότητα. Και μετά αυτό θα το δώσω γιατί δεν το φόρεσα ποτέ. Που είναι μια νίκρο κεφαλούλα, πολύ μικρούλα, γιατί είμαι edgy as fuck. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκουλαρίκια μου, τα semi-formal. Έτσι τα χωρίζω ρε παιδί μου, τα χωρίζω σε formal, semi-formal και casual. Είναι ανακατεμένα, πλέον σκέφτομαι βέβαια να τα βάζω ένα χρώμα και όχι τόσο πολύ ανακατηγορία. Τέλος πάντων, έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Το μόνο που θα δώσω είναι αυτά τα peace sign. Δεν ξέρω γιατί τα πήρα, πραγματικά, ειλικρινά δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Αυτά με την καρδούλα, ok, cute, αλλά έχω άλλα που θα χρησιμοποιούσα πιο πολύ. Αυτά εδώ, τα mauve, που δεν είναι το στυλ μου. Και μετά θα πετάξω αυτά γιατί έχουν αλλάξει χρώμα και αυτά επίσης που έχουν αλλάξει χρώμα. Όλα τα άλλα θα τα κρατήσω. Αυτά τα δύο είναι σκουπίδια, έχουν χαλάσει το χρώμα τους πάρα πολύ. Αυτό θα πάει για δώσιμο. Και αυτό είναι για μάσκα, γιατί έχει δύο γάντζους. Το κρατήσω λίγο ακόμα. Και αυτό είναι το formal σιρταράκι μου. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να το κάνω αυτό, γιατί πολλές φορές απλά τα φοράω για μια φωτογραφία, για ένα βίντεο, σίγουρα δεν τα φοράω στην καθημερινότητά μου, αλλά καμιά φορά χρειάζομαι αυτό το έξτρα. Αυτά και αυτά και αυτά μου είναι πολύ βαριά. Φεύγουν και κρατάω τα υπόλοιπα. Το μόνο που σώζεται από αυτή την παρτίδα είναι αυτό και αυτό. Όλα τα άλλα έχουν αλλάξει τόσο πολύ το χρώμα που είναι απέσια. Οπότε θα κρατήσω μόνο αυτά τα δύο και τα άλλα
Δεν πήγα καν στον κόπο να τα ξεμπλέξω, δεν γινότανε. Και μας μένει ένα μπολάκι που έχει λίγο απ' όλα. Δεν έχει μόνο κοσμήματα, δεν βλέπω κάτι κουμπιά. Έχει ένα παλιό βραχιόλι που έχει αλλάξει χρώμα σκουπίδια και πάμε ας το απλώσουμε μια στιγμή. Και το μπολάκι λοιπόν, το τελευταίο έχει 7 μέσα, έχει κάποια βραχιόλια. Γενικά δεν φοράω πολλά βραχιόλια γιατί με ψιλοενοχλούν, πολύ συγκεκριμένα μου αρέσουν. Ας βγάλω κατευθείαν αυτά που είναι για σκουπίδια γιατί έχουν χαλάσει. Εννοείται ρολογάρες κρατάω. Δύο βραχιόλια που αυτό σίγουρα δεν το φοράω, αυτό μπορεί και να το ξαναφορέσω, οπότε θα το βάλω στην άκρη. Δαχτυλιδάρες που μου αρέσουν πολύ θα τις κρατήσω, αυτό έχει και Among Us. Μετά αυτό μου το έκανε μία δώρο, μου αρέσει, έχει την πλάκα του, δεν ξέρω αν θα το φορούσα ποτέ. Λέω να το κρατήσω προς το παρόν, μπορεί, δεν ξέρω, να μου χρειαστεί πουθενά, έχει πλάκα. Όπως και αυτό επίσης, μου αρέσει, αλλά αυτά πάνε για δόσιμο. Αυτό ήταν λοιπόν το τελευταίο μας ξεκαθάρισμα, θέλω να πιστεύω, για φέτος. Δεν θέλω να ξανακάνω ξεκαθάρισμα σε κάτι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήρθατε στο μπαζάρ. Και ελπίζω να ξανακάνουμε κάτι αντίστοιχο ή κάτι διαφορετικό σύντομα. Μην ξεχάσετε να δείτε και τα προηγούμενα ξεκαθαρίσματα που κάναμε. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!